Επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους. Επιτέλους μετά από τόσο καιρό κατάφερα να βγω γεμάτος μέσα από μια κινηματογραφική αίθουσα. Και όταν μιλάμε για τη νέα ταινία John Wick, λέξη γεμάτος μπορεί να φαντάζει και λίγη παιδιά. Όχι, δεν υπερβάλλω. Εγώ, η ταινία John Wick πάλι τη λέξη υπερβολή την έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ελάτε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για μία από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες αυτού του μήνα και όχι μόνο και ολόκληρης της χρονιάς, για το τέταρτο μέρος του franchise John Wick. Εννοείται πάντοτε χωρίς spoils. Έτοιμοι! Φύγαμε! Κανείς κυρίες και κύριοι δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής στις ταινίες John Wick όσο ο Γιάνναρος κυκλοφορεί και οπλοφορεί, αλλά ξέρετε ποιος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής? Εσύ! Στο διαδίκτυο, εάν έχεις Surfshark VPN. Η χορηγάρα που συνεχίζει να στηρίζει αυτό εδώ το κανάλι για χρόνια, εξακολουθεί επίσης να είναι και η καλύτερη VPN υπηρεσία. Μία υπηρεσία που και σου ξεκλειδώνει όλο το παγκόσμιο ίντερνετ, αλλά και σε κάνει να νιώθεις ασφαλής μέσα σε αυτό. Το Surfshark VPN λοιπόν σου επιτρέπει να αλλάξεις την διεύθυνση IP του υπολογιστή, ώστε να μπορείς να μπεις σε όποιο site γουστάρεις εσύ, άσχετα αν σου το επιτρέπει η χώρα σου ή όχι. Πουχου! Θες ρε παιδί μου να φτιάξεις HBO Max λογαριασμό που δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα για να απολαύσεις την καινούργια σειρά The Last of Us? Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ανοίγεις την εφαρμογή της Surfshark από το PC σου, από το Android σου, από την iOS συσκευή σου, πατάς να συνδεθείς σε μια IP Αμερικής και boom! Τώρα μπορείς να φτιάξεις άνετα HBO Max λογαριασμό και να απολαύσεις τον Joel και την Ellie να τρέχουν ανέμελοι στα λιβάδια. Ή όχι και τόσο ανέμελη, τέλος πάντων κατάλαβες. Επειδή λοιπόν είσαι Αλάνη και βλέπεις και Tom & Chill, πατώντας το link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή και βάζοντας τον κωδικό Tom & Chill, κερδίζεις την Surfshark VPN συνδρομή σου 83% έκπτωση και τους 3 πρώτους μήνες δω. Και αν για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, τον πρώτο μήνα της συνδρομής σου δεν βρίσκεις το Surfshark χρήσιμο, το οποίο το βρίσκω εντελώς απίθανο, αλλά λέμε ρε παιδί μου, μπορείς να ζητήσεις τα χρηματάκια σου πίσω. Τόσο ωραία εξηγούνται. Πάτσε στο link λοιπόν που θα βρεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο, βάλε και κωδικό Tom & Chill και πάρ' τα όλα, όλα ρε. Επιστροφή στο βίντεο. Saying goodbyes. Saying hello. You think your wife can hear you? No. Εάν έχεις δει το τελευταίο καλή κακή βίντεο που έχει γίνει για την ταινία John Wick νούμερο 2, εάν δεν το έχεις δει πάτησε κάποτε για να το δεις, θα γνωρίζεις ήδη πως η τέταρτη ταινία θα μπορούσε πολλά να ήταν, αλλά δεν θα μπορούσε να μην ήταν τίμια ή απολαυστικότατη ή περιποιημένη. Εννοείται πως θα πήγαινα να δω τη νέα ταινία John Wick στην πρεμιέρα της, κυρίως γιατί ήθελα να αποφύγω τα spoilers που, παιδιά, στην εποχή μας έχει γίνει χαμός με αυτό το πράγμα. Ευτυχώς όμως δεν πολύ μπαίνω στο TikTok που εκεί είναι η πηγή των δυνατών spoilers. Παρόλο λοιπόν που πήγα στην πρεμιέρα να το δω, θα παρατηρήσατε ότι άργησα να βγάλω το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί ήθελα να οριμάσει λίγο η ταινία μέσα μου. Όπως και να το κάνουμε, θα το γνωρίζετε κι εσείς ότι όταν βγαίνεις από μια κινηματογραφική αίθουσα, ρε παιδί μου, σε έχει καταβάλει ένας υπερβολικός ενθουσιασμός, είτε θετικός είτε αρνητικός, γιατί υπάρχει κι αυτός. Οπότε καλό θα ήταν να μείνεις λίγο έτσι να οριμάσει, να αφήσεις την ταινία να οριμάσει μέσα σου, ρε παιδί μου, ώστε να μπορείς να εκφέρεις μια πιο λογική άποψη. Λοιπόν, να πω αρχικά πως το franchise John Wick είναι γνωστό πως είχε στηθεί σεναριακά εξ αρχής να είναι τρεις ταινίες. Και αν αυτό, παιδιά, έκανε καραμπάμ στην τρίτη ταινία, στην τέταρτη, όχι μπαμ, κάνει έκρηξη πυρηνική. Γιατί αλήθεια είναι ότι σεναριακά, παιδιά, το franchise έχει τραβηχτεί από τα μαλλιά, όσο και αν καμουφλάρει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα η αχαλήνωτη δράση την οποία σου κερνάει η τέταρτη ταινία. Ελάτε, ρε παιδιά, τώρα πλέον ο John Wick δεν έχει κάποιο σοβαρό κίνητρο για όλα αυτά που κάνει. Τώρα μην κοιτάτε που κάνουμε τα στραβά μάτια όλοι. Και τα στραβά μάτια τα κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι πάμε να δούμε John Wick ταινία. Οπότε πάμε να δούμε στην ουσία 90% μαθηματικά στημένες σκηνές, δράσεις απολαυστικότατες και όχι μια ταινία με σενάριο τύπου Interstellar. Κοιτάξτε, είμαστε okay με αυτό γιατί όπως έχουμε πει, κάθε πράγμα πρέπει να το βλέπεις από την οπτική που πρέπει να το δεις, ρε παιδί μου, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν θα επεκταθώ όμως άλλο, θα το αφήσω επίτηδες στην άκρη αυτό, θα το ξαναπιάσουμε στο τέλος αυτού του βίντεο γιατί τώρα θέλω να πω τα θετικά. A new day is dawning. New ideas, new rules, new management. Εάν η ταινία John Wick 4 ήταν παγωτό, θα ήταν παγωτό, σοκολάτα, βανίλια, στρατσατέλα, μπουένο και όλο αυτό με επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος. Εάν ήταν αμάξι, θα ήταν BMW M5 που τσίξ βάλει από κάτω λεντάκια στο πάτωμα, αλλά και στους γυαλοκαθαριστήρες. Τι θυμήθηκα τώρα, τι μόδα κι αυτή, ε! Εάν ήταν μουσική, θα ήταν 1000% death metal μουσική, αλλά αναμεμειγμένη με κλαρίνα. Ναι, το ξέρω, παιδιά, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τώρα έχω μπει στα θετικά. Αυτό που θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, είναι πως ο Σταχέλσκι και η παρέα του ξέρουν, παιδί μου, μετά από 10 χρόνια προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο franchise, ακριβώς τι πρεσβεύει αυτό το franchise,
ξέρουν τι αρέσει στον κόσμο, γιατί πάει και το βλέπει. Οπότε είπανε στην τέταρτη ταινία τους να τα κεράσουν όλα και με το παραπάνω. Ρε παιδιά, πραγματικά σας λέω, είναι λες και πήγε σε κάποιον και του λες να σου βάλει σε δίλητρο μπολ την αγαπημένη σου γεύση παγωτό. Και αυτός όχι απλά σου βάλε, δεν σταμάτησε να βάζει ακόμα κι αν ξεχύλιζε. Τόσο γεμάτη είναι η τέταρτη ταινία John Wick από καταστάσεις John Wick. Είναι κυριολεκτικά 3 ώρες γεμάτες με δράση, με ξύλο, πιστολίδι, αμάξια, μηχανές, badass ατάκες και το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του franchise, με κωμικές ατάκες πριν αλλά και μετά από όλα αυτά που προανέφερα. Και η μουσική death metal που ανέφερα πιο πριν δεν την ανέφερα τυχαία, γιατί παιδιά η ταινία έχει ακριβώς αυτόν τον ρυθμό. Δεν σβήνει ποτέ ρε, ποτέ, σε πάει τρένο για 3 ολόκληρες ώρες. Δράση. Δράση. Πρώτη φορά πιάσα τον εαυτό μου να βλέπει ταινία και να φωνάζει: όχι άλλη δράση, παιδιά! Όχι άλλη δράση, ευχαριστώ! Να ηρεμήσω λίγο! Να ηρεμήσω! Ρε ρούφα δράση, σου λέω στα Χέλσκι, γι' αυτό δεν ήρθες! Αυτό δεν ήρθες να δεις! Θα σε κάνω εγώ σήμερα να κάνεις να ξαναδείς ταινία δράση για 2 χρόνια! Κάποιοι βέβαια, αυτό που μόλις προείπα, μπορούν να το δουν ως θετικό, αλλά μπορούν να το δουν και ως αρνητικό. Αλλά γι' αυτό θα επεκταθούμε αργότερα στο βίντεο. Το John Wick Chapter 4 είναι ουσιαστικά μία επίδειξη δύναμης και εμπειρίας από τους δημιουργούς του. If you win, the table will honor its word. You'll have your freedom. Είναι ξεκάθαρα, κυρίες και κύριοι, η απεικόνιση της φράσης «Δείτε τι μπορούμε να κάνουμε πλέον». Η ομαδάρα που βρίσκεται πίσω από αυτό το franchise πλέον, ρε παιδιά, έχει την ευτυχία να έχει πάρει λευκή επιταγή από την εταιρεία παραγωγής. Και αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό αλλά και την εμπειρία που έχουν πλέον έκαναν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα στον κόσμο. Παρουσιάζοντας μία ταινία επίδειξης ικανοτήτων. Και δεν νομίζω αυτό να χάλασε κανένα. Επιτέλους δόθηκε λευκή επιταγή σε άτομα που το αξίζουν. Σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν τα franchise τους σαν αγκαρία, αλλά έχουν πόρωση και τρέλα για αυτό που κάνουν. Γιατί όσα παράπονα και να έχει από την τέταρτη ταινία John Wick, ρε παιδί μου, κάποιος που πήγε και την είδε, σίγουρα δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν μπορώ να πιστέψω πως πήγε ήδη τη συγκεκριμένη ταινία και έστω μία φορά όσο την έβλεπε δεν αναρωτήθηκε και να πει, ρε παιδί μου, ότι ρε παιδιά, τώρα αυτό το πράγμα οι τύποι, πώς το διάλογο το έκανε. Εγώ ειλικρινά τη συγκεκριμένη φράση πρέπει να την είπα τουλάχιστον 6 φορές όσο έβλεπα την ταινία και πραγματικά ακόμη έχω πολλές απορίες για το πώς μπορεί να έγιναν όλα αυτά. Γιατί κάποιες από τις κοινές δράσεις, κυρίες και κύριοι, της ταινίας είναι πραγματικά από άλλο πλανήτη, είναι next level, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δεν μπορώ καν να διανοηθώ το τι προγραμματισμός έχει πέσει πριν από την εκτέλεση αυτών των σκηνών. Και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ επίσης το πόσες πατέντες έχουν δημιουργηθεί για να γίνουν πράξη αυτές οι σκηνές. Αλλά πού θα μου πάει, θα τις μάθω. Αυτό που μου άρεσε πολύ και σε αυτή την ταινία John Wick, παιδιά, και το περίμενα και όλος ο ενθουσιασμός μου, ρε παιδί μου, από αυτό πήγαζε, ήταν οι εκπληκτικές ιδέες που είχε. Ιδέες όπως μάχες με νέα όπλα, εντάξει, το είχαμε συνηθίσει αυτό, μάχες σε πολύ όμορφες τοποθεσίες, μάχες με νέους χαρακτήρες, άλλοτε δίποδους και άλλοτε τετράποδους. Φοβερά πρακτικά εφέ, αλλά το σημαντικότερο για εμένα, παιδιά, οι πολύ φρέσκες σκηνοθετικές ιδέες. Υπάρχουν πολλές στιγμές, παιδιά, που ο Σταχέλσκι δοκίμασε πολύ φρέσκες ιδέες σκηνοθετικές και μπράβο του, γιατί πλέον έχει την εμπειρία και έχει και το σθένος να τις τολμήσει και νομίζω πως σχεδόν όλες, μάλλον όχι σχεδόν, όλες τις εκτέλεσε με 100% επιτυχία. Συγκεκριμένα, παιδιά, μέσα η ταινία έχει μία σκηνή δράσης η οποία είναι κινηματογραφημένη από πάνω. Μια σκηνή που μοιάζει να είναι μονοκάμερο, που είναι όντως μονοκάμερο. Δεν ξέρω ακόμη, αλλά παιδιά, πραγματικά θα σας ανατινάξει τον εγκέφαλο. Εσάς μεταφορικά, των συμμετεχόντων πάλι, κυριολεκτικά. Και εντάξει, τώρα φωτιά θα έπεφτε να με κάψει αν στα θετικά της ταινίας, ρε παιδιά, δεν ανέφερα τον Keanu Reeves. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε, αλλά καλό θα ήταν να μην το παίρνουμε ως δεδομένο αυτό και να το αναφέρουμε όποτε και όσο μπορούμε. Για άλλη μια φορά, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος, ο πολύ ξεχωριστός τύπος, ρε παιδιά, έδωσε όλο του το είναι στον ρόλο για τον οποίο γεννήθηκε να παίξει. Για άλλη μια φορά, εκπαιδεύτηκε σε νέες τεχνικές ώστε να μπορεί από μόνος του να κάνει τα stunts στην ταινία. Και για άλλη μια φορά έφερε τον εαυτό του στα άκρα για το συγκεκριμένο ρόλο. Respect λοιπόν στον ζωντανό θρύλο εν ονόματι Keanu Reeves. Λίγο πριν θα παρατηρήσετε ότι μίλησα για χιούμορ, παιδιά, και μίλησα για χιούμορ, τόνισα το χιούμορ της συγκεκριμένης ταινίας, γιατί πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνω στο σινεμά
μου τυχαίνει να ξεκαρδίζεται μια ολόκληρη κινηματογραφική αίθουσα με μια σκηνή. Γιατί μου έχει τύχει σε στιγμές σε μια ταινία, ρε παιδί μου, να γελάνε κάποιοι μόνοι τους, να γελάει ένας μόνος του και να κριτσάρουν όλοι οι υπόλοιποι, να γελάνε μερικοί με μια σκηνή, αλλά όλη η κινηματογραφική αίθουσα να ξεκαρδίζεται δεν μου έχει τύχει ποτέ και πιστέψτε με, έχω δει πάρα πολλές ταινίες στο σινεμά. Το χιούμορ λοιπόν σε αυτή την ταινία, όπως νομίζω και στις υπόλοιπες ταινίες John Wick, είναι τόσο όσο είναι στρατηγικά τοποθετημένο σε σημεία που θα σε κάνουν να εκραγείς από τα γέλια. Και το μεγαλύτερο επίτευγμα, παιδιά, αυτής της ταινίας είναι πως το καλύτερο αστείο της το κάνει συγκεκριμένη ταινία χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει κανένας. Όσοι την έχετε δει ήδη καταλάβατε για τι πράγμα μιλάω, όσοι θα πάτε να τη δείτε θα καταλάβετε απόλυτα σίγουρα για τι πράγμα μιλάω. Αλλά κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο θετικό για εμένα πάντοτε αυτής της ταινίας είναι ο κακός της. The Marquis de Grammont challenge him to single combat. Win or lose, it's a way out. Γιατί ναι, μεν η τέταρτη ταινία John Wick, όπως και όλες τις ταινίες John Wick, έχουν μόνο κακούς μέσα και μάλιστα πολλούς κακούς. Αλλά παιδιά, ο main κακός της τέταρτης ταινίας είναι ένας μαρκίσος, στον οποίο τον υποδίεται ο Bill Skarsgård. Δεν θα υπερβάλλω καθόλου λέγοντας πως με την ερμηνεία του ο Bill Skarsgård έσωσε ολόκληρη την ταινία. Μπορεί να σας ακούγεται υπερβολικό, το ξαναλέω, αλλά είναι γεγονός. Εάν δεν υπήρχε ο Μπίλαρος σε αυτό το project, παιδιά, η τέταρτη ταινία John Wick δεν θα ήταν ίδια. Γιατί εντάξει, όλοι ξέραμε ότι το παλικάρι είναι φοβερά ταλαντούχο από τις ταινίες It και όχι μόνο, αλλά παιδιά, από την ερμηνεία του σε αυτή την ταινία, εμένα με κέρδισε και μπήκε στην κατηγορία των ηθοποιών που στο μέλλον, όπου και να συμμετάσχουν, εγώ θα τους ακολουθώ και θα πηγαίνω να βλέπω τις ταινίες. Δεν υπάρχει το πόσο καλά πουλάει την κακία ο Bill Skarsgård εδώ πέρα και το κάνει, παιδιά, χωρίς να προσπαθεί πολύ, χωρίς να φαίνεται ότι το εκβιάζει, εντελώς αβίαστα, εντελώς ομαλά. Υπερκαλύπτει η ερμηνεία του τα σεναριακά κενά που έχει η τέταρτη ταινία John Wick. Μάλλον το επιφανειακό σενάριο που έχει η τέταρτη ταινία John Wick και ναι, μόλις τώρα μπήκα στα αρνητικά. Δεν το πεις χαμπάρι. Μία ταινία δράσης και ας είναι δράσης δεν σημαίνει ότι όταν σου τη δώσει αυτή απλόχερα έχει επιτύχει και το στόχο της. Τουλάχιστον για εμένα πιο πολύ σημασία έχει το γύρω γύρω από τη δράση παρά η ίδια η δράση. Είπα λοιπόν στην αρχή αυτού του βίντεο πως το franchise John Wick είχε προγραμματιστεί σεναριακά να ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις ταινίες. Όταν λοιπόν το στούντιο παραγωγής έρχεται και σου λέει: κοίταξε να δεις, βγάζουμε αρκετά λεφτά από αυτό το franchise και δεν λέει ρε παιδί μου να το κλείσουμε στην τρίτη ταινία, πρέπει να βγάλεις και μία τέταρτη. Τότε δεν γίνεται παιδιά, ξεχάστε το, να μην κάνεις σεναριακές εκτόσεις. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση σας λέω. Θα κάνεις και μάλιστα πολλές και ακριβώς αυτό συμβαίνει και εδώ. Το σενάριο έχει ανοίξει πέραν του επιτρεπτού ορίου στην τέταρτη ταινία John Wick, αλλά παιδιά, όπως έχω πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, η ομάδα που βρίσκεται πίσω από το franchise John Wick είναι πανέξυπνη και ξέρει ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεται το franchise της. Και επειδή λοιπόν γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει η συγκεκριμένη ομάδα, ξέρει τα μειονεκτήματα του project της και όχι απλά δεν τα κρύβει, αλλά προσπαθεί να τα κάνει μέρος της εμπειρίας. Γιατί σίγουρα θα συμφωνήσετε μαζί μου όσοι ήδη έχετε δει, ρε παιδί μου, την τέταρτη ταινία John Wick, ότι είχε μία δόση υπερβολής σε όλα της. Μια υπερβολή που, να σας πω την αλήθεια, αρχικά εμένα μου κακοφάνηκε, μετά όσο πλησίαζα στα μισά η ταινία άρχισα και τη συνήθισα και την ξεπέρασα τελώς στο τέλος όταν κατάλαβα πως όλο αυτό το κάνεις και εμένα. A good death only comes after a good life. Δεν ξέρω γιατί, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί, αλλά όλο αυτό το αποτέλεσμα, όλη αυτή η υπερβολή μου έβγαλε, ρε παιδί μου, μια σεναριακή αλλά κυρίως μια σκηνοθετική οργή. Μου έβγαλε, ρε παιδί μου, ότι ο Σταχέλσκι έκατσε και διάβασε τις κριτικές, έκατσε και διάβασε τις απόψεις του κόσμου, ρε παιδί μου, για την προηγούμενη του ταινία, κυρίως τις αρνητικές, και είπε: έτσι, στερεκουφάλες, θεωρείτε τις ταινίες μου μη αληθοφανείς? Ωραία, θα σας δείξω εγώ τι σημαίνει μια αληθοφάνεια. Και του έδωσε. Και κατάλαβε. Δεν άφησε να πέσει κάτω τίποτα, σας λέω. Ό,τι μπορούσε να το βάλει, το έβαλε στον υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή, χρησιμοποίησε τόσο πολύ, ρε παιδιά, την υπερβολή, που σε πολλά σημεία έφτανε σε κωμικό επίπεδο αυτό που έβλεπες. Αλλά ξαναλέω ότι έκανε μπάμ από χιλιόμετρα, πως όλο αυτό έχει γίνει εσκεμμένο. Και αν θέλετε τη δική μου άποψη, δεν ξέρω γιατί έγινε τελικά όλο αυτό,
αλλά εμένα τουλάχιστον δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ναι, μεν την απίλαυσα, γιατί εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, έκανα στην άκρη τα δικά μου θέλω και τη δική μου αρέσκεια για να απολαύσω τη στιγμή, αλλά όχι. Όταν μπορείς και φέρνεις την ταινία σου τους Σανάντα και Ντόνι Γιέν με τον δεύτερο παιδιά να κάνει μπαμ από χιλιόμετρο, ότι είναι ένα επίπεδο παραπάνω, μη σας πω και δύο επίπεδα παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους, και δίνουν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, την ψυχούλα τους για τους ρόλους τους, δεν νομίζω πως η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να το πας όλο αυτό το πράγμα σε κωμικό επίπεδο. Έχεις φέρει στην ταινία στον Κίπαν, ρε παιδί μου, δηλαδή στήριξε όλο το project σε αυτό. Πάρ το στα σοβαρά, δεν καταλαβαίνω γιατί να στηριχθείς στην κωμική υπερβολή. You and I left a good life behind a long time ago, my friend. Και το πιστεύω αυτό, γιατί παρόλο που, όπως προείπα, ρε παιδί μου, το σενάριο τραβήχθηκε από τα μαλλιά, δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ότι είχε ξεφύγει τόσο πολύ, ώστε για να σωθεί να πρέπει να αντιμετωπιστεί κωμικά. Και για να τελειώσω με τα αρνητικά, θα σας πω και για τα CGI της ταινίας, που σε πολλές στιγμές ήταν μέτρια και σε άλλες, παιδιά, ήταν κακά. Και όχι τίποτα άλλο, θα μπορούσαν να τα έχουν αποφύγει, να μην τα έχουν βάλει καθόλου, διότι αυτά τα CGI ήταν και σε στιγμές, σκηνές που ακριβώς αυτό προσπαθούσαν να κάνουν πιο έντονο, δηλαδή την υπερβολή, το μη πραγματικό, μη αληθοφανές. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι το franchise John Wick εξ αρχής, ή μάλλον από τη δεύτερη ταινία και μετά, δεν είναι ένα αληθοφανές project, αλλά πάντοτε, ξαναλέω, να υπάρχει και ένα όριο. Παρ' όλα αυτά, η τέταρτη ταινία John Wick, όπως και οι προηγούμενές της, είναι ένα δώρο προς τα μάτια και τα αυτιά σου. Κακά τα ψέματα τώρα, ρε παιδιά, κανένας μας δεν περίμενε πως θα πάει να δει την τέταρτη ταινία John Wick και θα του αλλάξει τη ζωή, γιατί όλοι είχαν πάρει χαμπάρι πως το πράγμα από την τρίτη ταινία κιόλας είχε αρχίσει να ξεφεύγει. Έχει πολλά ψεγάδια σαν ταινία, δεν την χαρακτηρίζει η σεναριακή της ποιότητα, όμως το γνωρίζει αυτό και σου κερνάει όλα τα άλλα απλόχερα και στην ύψιστη ποιότητα που μπορεί να σου προσφέρει όχι μόνο η συγκεκριμένη ταινία, αλλά γενικά οι ταινίες αυτού του είδους. Με άλλα λόγια, θα χορτάσουν τα ματάκια σου και τα αυτάκια σου δράση, εκρήξεις και πιστολίδια. Θα πληρώσεις εισιτήριο και για 3 ώρες θα βλέπεις ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, γιατί δεν νομίζω να το ανέφερα πιο πριν στο βίντεο, αλλά η συγκεκριμένη ταινία έχει εκπληκτικό ήχο. Και κάτι τελευταίο. Μπράβο στην ομάδα που βρίσκεται πίσω από τον John Wick, που τουλάχιστον, ρε παιδί μου, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να σεβαστούν το franchise που οι ίδιοι γέννησαν. Δεν μπορώ να πω άλλα, αλλά όσοι έχετε δει ήδη την ταινία θα καταλαβαίνετε ακριβώς γιατί πράγμα μιλά. Εάν λοιπόν γουστάρεις ταινίες δράσης και θες να περάσεις 3 ώρες διασκεδαστικότατες, πήγαινε και κλείσε, όχι τώρα, χθες εισιτήριο για να δεις τη νέα ταινία John Wick. Και αν είσαι και από αυτούς ή αυτές, ρε παιδί μου, που τους αρέσει και η υπερβολή, όχι μόνο θα τη λατρέψει αυτή την ταινία, αλλά εγώ στο λέω σίγουρα πως δεν θα τη δεις μία φορά, θα πας και θα την ξαναδείς. Αν μη τι άλλο, 1000% θα βγεις μέσα από την κινηματογραφική αίθουσα με λάφυρο, ένα πολύ ωραίο χαμόγελο που θα σε συντροφεύει για τις υπόλοιπες ώρες μέσα στη μέρα σου. Και παιδιά, όσοι μπορείτε να πάτε να τη δείτε στο σινεμά, πηγαίνετε να τη δείτε στο σινεμά, μην περιμένετε να τη δείτε στο σπίτι σας, γιατί αυτές οι ταινίες, η φύση τους προϋποθέτει για να τις απολαύσεις, να πας και να τις δεις μέσα σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Η εμπειρία είναι εντελώς διαφορετική. Και να πω σε όσους πάνε τελικά, πρώτον, καλή διασκέδαση, και δεύτερον, όταν τελειώσει η ταινία, μην φύγετε, καθίστε στις θεσούλες σας, γιατί αμέσως μετά έχει post-credit scene. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για την ταινία John Wick. Περιμένω να δω τι έχετε να μου πείτε εσείς για τη συγκεκριμένη ταινία κάτω στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την Surfshark που ήταν σε ένα ακόμη βίντεο στην παρέα μας. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super!